Έντονη κριτική στην Υπουργό Πεχοδέ Τίνα Μπιρμπίλη άσκησε ο Δήμαρχος Λαγανά Διονύσης Κομιώτης με αφορμή τις δηλώσεις της για τη δημιουργία ενός πράσινου Δήμου στη Ζάκυνθο. Ο κ. Κομιώτης προειδοποίησε τη διοίκηση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου, επισημένοντας ότι από του χρόνου θα αλλάξει το καθεστώς. Η πολιτεία, κύριε Γκόγκο, έχει υποχρέωση πρώτα να κοιτάξει να φτιάσει όμορφους πολίτες. Όμορφους και ήρημους πολίτες. Πριν προχωρήσει να φτιάσει όμορφους πράσινους Δήμους, θα πρέπει να κοιτάξει να τακτοποιήσει την ψυχική ηρεμία και την τακτοποίηση των πολιτών της Ζακύνθου, όπου από το 1999 με το τερατούργημα εκείνο, με το έγκλημα που συνετελέστη τότε με εκείνο το προεδρικό διάταγμα, οι κάτοικοι της περιοχής του Δήμου Λαγανά αλλά και του Βασιλικού, ειδικότερα όμως του κόλπου του Λαγανά, όπου το 90% έχει υποστεί εγκλωβισμό και δέσμευση η έκταση του Δήμου μας, και οι κάτοικοι έχουν υποστεί τεράστια ζημία. Πιστεύω λοιπόν ότι η πολιτεία θα πρέπει να έρθει να καθίσει να συζητήσει μαζί μας πριν εξαγγείλει μπομπόδι και μεγαλεπίβολα σχέδια, να καθίσει να συζητήσει με την τοπική κοινωνία, να συζητήσει με την τοπική αυτοδιοίκηση, να δούμε αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν, τα οποία θα είναι εναρμονισμένα με την ελληνική νομοθεσία αλλά και με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι η ελληνική πολιτεία σπάει συνέχεια τα μούτρα της στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.